Δικαιώθηκαν οι 42 εργαζόμενοι τη ΔΕΙΑ για τα αναδρομικά που του οφείλονται. Σύμφωνα με τον πρόεδρο τη ΔΕΙΑ, κ. Χαλτιόπουλο, πρόκειται για μια υπόθεση που ξεκίνησε από το 2010. Υπάρχει μια αντιδικία ανάμεσα στου εργαζομένου τη ΔΕΙΑ και τη ΔΕΙΑ, η οποία αφορά ε, μισθολογικέ διαφορέ. Η ιστορία των οποίων ξεκινάει από το 2010, δηλαδή από τι πρώτε περικοπέ του, του μνημονίου. Συνολικά πρόκειται για 1,5 εκατομμύριο ευρώ εκατέρωθεν με κάποιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τον κύριο Χαλτιόπουλο. Τα ποσά, για να ξέρει ο κόσμο, ε, ανέρχονται περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ εκατέρωθεν. Δηλαδή είναι περίπου το ποσό αυτό το οποίο οφείλει η ΔΕΙΑ στου εργαζομένου και οι εργαζόμενοι στη ΔΕΙΑ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν σα λίγο κάποιε αποκλήσει όσον αφορά τον υπολογισμό. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, δεν προχώρησε και αυτό ο συμβιβασμό. Ε, ο οποίο είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή και τον βρήκαμε εμεί με την ανάληψη των καθηκόντων μα. Τη Δευτέρα υπάρχει άλλο ένα δικαστήριο για τα επιδόματα δώρων και εορτών, ενώ σύμφωνα με τον κύριο Χαλκιόπουλο ζητήθηκε η γνωμοδότηση καθηγητή του εργατικού δικαίου για τα μισθολογικά ζητήματα. Μέσα στη διαδικασία αυτή της, των δικαστικών διαφορών που έχει η, το νομικό πρόσωπο τη ΔΕΙΑ με του εργαζομένου. έχει ζητηθεί και έχει παραλυφθεί ήδη μια γνωμοδότηση από τον καθηγητή εργατικού δικαίου του Αρσιτολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, τον κύριο Ζερδελή. Ε, είχα την τύχη να τον έχω και εγώ προσωπικά καθηγητή ω φοιτητή νομική. Γνωρίζω το τις, ε, τις γνώσεις του και το, και το κύριο στο οποίο έχει ειδικά στο εργατικό δίκαιο, όπου μας απαντάει σε μια σειρά ερωτημάτων, είναι περίπου 11 ερωτήματα τα οποία έχει θέσει η διοίκηση της ΔΕΙΑΣ, που αφορούν ό, όλη, την γκάμα των διαφορών ανάμεσα στους και τη ΔΕΙΑΣ, και θα είναι αυτή η γνωμοδότηση ένας οδηγός τόσο για την αντιμετώπιση της όποιας αγωγής σε επίπεδο δικαστηρίων όσο και για την οποιαδήποτε συμβιβαστική πύλη στην οποία σας ανέφερα προηγουμένως.